Καλώς ήρθατε, σήμερα θα κάνουμε νόστιμο κοτόπουλο μαρσάλα. Σε λίγο αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ρίχνουμε αλάτι και μίξη μπαχαρικών για κοτόπουλο. Ανακατεύουμε καλά και περνάμε τα φιλέτα από κοτόπουλο. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο και 2 κουταλιές βούτυρο. Βάζουμε το κοτόπουλο και όταν ροδίσει από τη μία πλευρά το γυρίζουμε από την άλλη. Όταν είναι έτοιμο το βγάζουμε από το τηγάνι . Στο ίδιο σκεύος βάζουμε 2 κουταλιές βούτυρο και σοτάρουμε 250 γραμμάρια μανιτάρια που έχουμε κόψει σε φέτες. Προσθέτουμε 2 σκυλίδες σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Όταν ροδίσουν ρίχνουμε 150 ml κρασί μαρσάλα, αφήνουμε για 10 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ, αν δεν έχουμε χρησιμοποιούμε ημίγλυκο κόκκινο κρασί. Προσθέτουμε 250 ml ζωμό από κοτόπουλο . Αλάτι . Πιπέρι και βράζουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε 150 ml κρέμα γάλακτος . Όταν βράσει προσθέτουμε το κοτόπουλο και αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά. Προσέχουμε να μαγειρευτεί σωστά το κοτόπουλο πριν κατεβάσουμε από τη φωτιά. Τέλος βάζουμε λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!